τηλεφωνική μας γραμμή. Τώρα θα πάμε να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Με τον κύριο Νότι Μηταράκη, Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου. Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω από το πρώτο ερώτημα, το οποίο βλέπω ότι επανέρχεται από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σε σχέση με την απόφασή σας για 11.000 και κάτι, αν δεν κάνω λάθος, πρόσφυγες οι οποίοι πήραν ταξιδιωτικά έγγραφα, να σταματήσετε την χρηματοδότηση, δηλαδή να κόψετε επί της ουσίας τα λεφτά τα οποία έπαιρναν, με αποτέλεσμα αρκετοί να λένε ότι τους πετάτε στον δρόμο, θα δημιουργηθούν μεγαλύτερα προβλήματα και ούτω καθεξής. Γιατί φτάσατε σε αυτή την απόφαση, λοιπόν, το ερώτημα? Ευχαριστώ για αυτή την ερώτηση, κύριε Τζένο. Η νομοθεσία για την έξοδο από τις δομές όσων έχουν πάρει διεθνή προστασία προϋπήρχε από το 2019. Η προηγούμενη κυβέρνηση, ο υπουργός ο κ. Βίτσας, ως υπουργός μεταναστευτικής πολιτικής, δύο φορές είχε προχωρήσει στην έξοδο από δομές όσων πλέον είχαν λάβει άσυλο. Υπάρχει νομοθεσία από τον Νοέμβριο που έδωσε μια προθεσμία 6 μηνών, η οποία παρατάθηκε λόγω κορονοϊού για ένα επιπλέον μήνα. Δεν μπορούμε να δώσουμε ισόβια σύνταξη σε όσους έχουν υποβάλει αίτημα ασύλου στη χώρα μας. Το σύστημα υποδοχής απευθύνεται αποκλειστικά στους αιτούντες μέχρι να λάβουν μια οριστική απόφαση. Όσοι πάρουν οριστική απόφαση έχουν από εκεί και πέρα το δικαίωμα και την υποχρέωση, θα έλεγα, να βγουν στην αγορά εργασίας. Έχουν τη στήριξη του κοινωνικού κράτους. Έχουν τη στήριξη ενός ειδικού προγράμματος ενσωμάτωσης στο πρόγραμμα Ήλιος, το οποίο για κάποιο διάστημα καλύπτει με επιδότηση ενοικίου αυτούς οι οποίοι δικαιούνται να μπουν πλέον στην αγορά εργασίας. Δεν μπορούμε λοιπόν κι εμείς ισόβια να καλύπτουμε αυτές τις δαπάνες. Και ούτε μπορούμε διαρκώς να δημιουργούμε νέες δομές και να γεννήσουμε όλη την Ελλάδα προσφυγικές δομές. Στόχος μας είναι η αποσυμφόρηση των νησιών και στόχος μας επίσης είναι η μείωση των δομών που υπάρχουν στην υπηρετική Ελλάδα. Για να το πετύχουμε αυτό χρειάζονται τρία πράγματα. Πρώτον, να συνεχίσει στο πολύ υψηλό επίπεδο η φύλαξη των συνόρων. Και το τελευταίο δίμηνο, θέλω να σας πω, θα βγουν και τα επίσημα στοιχεία σήμερα, μπήκαν στη χώρα μας στο δίμηνο 380 άτομα, ενώ στο προηγούμενο δίμηνο είχαν μπει 5.300. Εντάξει, και έχει επηρεάσει και ο κορονοϊός. Είχαν μπει πάνω από 12.000. Έχει επηρεάσει και ο κορονοϊός, έτσι δεν είναι, κύριε Υπουργέ? Είναι ένα θέμα αυτό. Έχει επηρεάσει όμως και η απόφαση του Πρωθυπουργού του Κυριάκου του Μητσοτάκη στο ΚΙΣΕΑ την 1η Μαρτίου του 2020, που έθεσε τις ένοπλες δυνάμεις και τα σώματα ασφαλείας στο μέγιστο βαθμό επιφυλακής για τη φύλαξη των θαλάσσων και των χερσαίων συνόρων. Ένα θέμα που θα επανέλθει από ό,τι φαίνεται, γιατί η ένταση σε κάποιο βαθμό δείχνει να επιστρέφει. Το πρώτο λοιπόν μεγάλο στοίχημα είναι η φύλαξη των συνόρων. Το δεύτερο μεγάλο στοίχημα είναι η επιτάχυνση της διαδικασίας ασύλου και πλέον με το νέο νόμο που ισχύει από την 1η-1η του 2020 κινούμαστε πολύ πιο γρήγορα, βγαίνουν αποφάσεις πολύ πιο γρήγορα και δεν λιμνάζουν όπως γινόταν επί ημερών ΣΥΡΙΖΑ για χρόνια. Το τρίτο μέρος είναι ότι πρέπει οι δομές να γίνουν λιγότερες, ασφαλέστερες, ελεγχόμενες και να μένουν σε αυτές μόνο όσοι το δικαιούνται. Δεν μπορούμε, όπως σας είπα και πριν, να δίνουμε ισόβια σύνταξη στους αιτούντες άσυλο, ούτε ισόβια σύνταξη σε αυτούς που παίρνουν προσφυγικό προφίλ. Τους δίνουμε τα ίδια δικαιώματα που δίνουμε στους Έλληνες πολίτες, όπως επιβάλλει το διεθνές δίκαιο. Σεβόμαστε απόλυτα το διεθνές δίκαιο, αλλά μέχρι εκεί μπορούμε. Νομίζω ότι είναι και ένα λογικό επιχείρημα, γιατί υπ' αυτή την έννοια θα έπρεπε να χρηματοδοτείτε και άλλες κατηγορίες Ελλήνων οι οποίοι μπορούν να το κάνουν. Αφενός, αφετέρου, ξέρετε, ο ΣΥΡΙΖΑ, η δικιά του πολιτική είναι να γεμίσουμε την Ελλάδα δομές. Αυτό ουσιαστικά μας λένε. Φέρτε τον κόσμο από τα νησιά, κρατήστε και αυτούς που δεν δικαιούνται μέσα, δηλαδή πηγαίνετε σε κάθε πόλη και σε κάθε χωριό να κάνετε προσφυγικές δομές. Αυτό εμείς ως κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι κάτι το οποίο το υποστηρίζουμε. Βλέπω όμως να υπάρχει και μια κριτική. Διαβάζω σήμερα, για παράδειγμα, στην Καθημερινή ότι επί της ουσίας η αποσυμφόρηση παραμένει στα χαρτιά και ότι υπάρχει μια άνηση κατανομή βαρών και δομών και ότι τα κέντρα υποδοχής στα νησιά παραμένουν ασφεκτικά υπερπλήρη. Τι θα γίνει με αυτή την υπόθεση, κύριε Υπουργέ, γιατί είναι το βασικό θέμα? Τα νησιά έχουν πλημμυρίσει. Σε αυτό, κύριε Τζένο, έρχονται και απαντάνε τα νούμερα. 13.728 άτομα έχουν φύγει από νησιά από την 1η Ιανουαρίου, απορροφήσαμε ροές 6.000 μέσα στο 2020 και μετακινήσαμε και 7.000 από τους ήδη υπάρχοντες. Οι δομές μας πλέον είναι μειωμένοι οι παραμένοντες κατά 16% από την έναρξη του 2020, άρα η αποσυμφόρηση είναι μια πραγματικότητα, γίνεται με ένα οργανωμένο τρόπο. Σας είπα, στόχος μας είναι να υπάρχει μια ίση κατανομή των βαρών.
Είχαμε βάλει ένα κυβερνητικό στόχο ότι καμία περιφέρεια της χώρας δεν πρέπει να έχει πάνω από 1% διαμένοντες ετούντες άσυλο. Αυτή τη στιγμή, με εξαίρεση τα νησιά του Αιγαίου, αυτός ο κανόνας τηρείται σε όλη την χώρα. Καμία περιφέρεια της Ελλάδος πέρα του Βορείου Αιγαίου και οριακά του Νοτίου Αιγαίου που έχει τη δομή στη Λέρο και στην Κό, δεν υπερβαίνουν οι διαμένοντες ετούντες άσυλο το όριο του 1%. Ωραία. Κύριε Υπουργέ, λέτε ότι θέλετε να κλείσετε τουλάχιστον 60 δομές της επιρροτικής Ελλάδας το 2020. Είναι εφικτός στόχος αυτός? Είναι εφικτός. Και το ρωτώ αυτό για το εξής. Προφανώς δεν θα είναι μόνο 11.200 αυτοί οι οποίοι θα βρεθούν υπ' αυτές τις συνθήκες από εδώ και πέρα, αλλά θα, φαντάζομαι θα προστίθενται και άλλα άτομα. Το ερώτημα λοιπόν είναι το εξής. Μέχρι τις 15 Ιουνίου αυτοί θα έχουν ταξιδιωτικά έγγραφα. Φαντάζομαι ότι θα ισχύσει αυτό που έλεγε και παλιά ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι αυτοί όλοι θέλουν να φύγουν, θέλουν να φύγουν από τη χώρα μας. Η συμφωνία του Δουβλίνου βάζει πολύ μεγάλους περιορισμούς στο δικαίωμα αυτών των προσφύγων πλέον να μετεσυγκαστούν σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και γι' αυτό στόχος της Ελλάδος, τη διαπραγμάτευση που γίνεται για τη νέα πολιτική ασύλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτι που ελπίζουμε θα τελεσφορήσει μέσα στο 2020, να υπάρχει πλέον με οργανωμένο τρόπο ένας μηχανισμός υποχρεωτικής και δίκαιης κατανομής των μεταναστευτικών βαρών σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά κύριε Τζένο, δεν θα φύγουν μόνο 11.000 επιδομές. Στόχος μας είναι μέχρι το τέλος του χρόνου περίπου 50.000 άτομα είτε να έχουν λάβει θετική απόφαση ασύλου και να πρέπει πλέον να αυτοσυντηρηθούν μακριά από την ιδρυματοποίηση των προσφύγων που είχαμε δει στο παρελθόν. Και βέβαια, πολύ σημαντικό μέρος στρατηγικής είναι τώρα που θα ξανανοίξουν τα σύνορα με τη λήξη της πανδημίας, να ξαναξεκινήσουν οι επιστροφές και οι απελάσεις όσων δεν δικαιούνται διεθνούς προστασίας, είτε εθελοντικά, και η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί τώρα ένα πρόγραμμα 5.000 εθελοντικών μετακινήσεων, αλλά είτε και υποχρεωτικά, με την αυστηρότερη πλέον ελληνική νομοθεσία που ψηφίστηκε τις προηγούμενες εβδομάδες στη Βουλή. Κύριε Υπουργέ, υπάρχουν πάρα πολλές δομές, μικρές δομές. Υπάρχουν ξενοδοχεία, αν δεν κάνω λάθος, ξενοδοχεία τα οποία φιλοξενούν περίπου 10.000 ετούντες άσυλο. Τι θα γίνει με αυτή την ιστορία? Τα ξενοδοχεία φιλοξενούν περίπου 7.000 αυτή τη στιγμή, είναι περίπου 60 ξενοδοχεία. Από εκεί θα ξεκινήσουμε το κλείσιμο δομών. Είναι ένας ακριβώς τρόπος φιλοξενίας η χρήση ξενοδοχείων. Στόχος μας είναι να μειώσουμε το κόστος του ελληνικού συστήματος υποδοχής. Και άρα μέσα στο 2020 7 ξενοδοχεία θα κλείσουν. Οι 7.000 που είναι στα ξενοδοχεία είτε θα έχουν πάρει μια τελεσίδικη απόφαση, θετική ή αρνητική, και δίνουμε μια προτεραιότητα τώρα στην εξέταση ασύλων σε αυτούς που διαμένουν στα νησιά και στα ξενοδοχεία. Όσοι δεν έχουν ακόμα πάρει τελεσίδικη απόφαση θα μετακινηθούν σε υφιστάμενες θέσεις που εκενώνονται από την αποχώρηση των μη δικαιούχων. Στο επιχείρημα που λένε ότι όλοι αυτοί θα βρεθούν στις πλατείες, τι απαντάτε, κύριε Υπουργέ? Κοιτάξτε, έχουν από εκεί και πέρα, υπάρχουν οι μηχανισμοί στήριξης. Και αυτοί οι μηχανισμοί στήριξης υπάρχουν, το πρόγραμμα Ήλιος που τους βοηθάει να μπουν και στην αγορά εργασίας, να μάθουν βασικές δεξιότητες και να στηρίξουν το ενίκιο τους. Από εκεί και πέρα, ο καθένας είναι υπεύθυνος, όπως είναι υπεύθυνος και ο κάθε Έλληνας πολίτης, όταν έχει πάρει δικαίωμα τριετούς παραμονής στη χώρα μας που δίνει το άσυλο, να αποϊδρυματοποιηθεί και να στηρίξει και αυτό τη δικιά του οικογένεια, όπως κάνει ο κάθε Έλληνας πολίτης. Αυτό που θέλω να ρωτήσω επίσης είναι το θέμα της κατανομής βαρών και δομών. Υπάρχουν περιοχές όπως η περιφέρεια Υπήρου, η Στερεά Ελλάδα, η Κεντρική Μακεδονία που έχουν. Υπάρχουν άλλες περιφέρειες οι οποίες δεν έχουν. Ποιος είναι ο σχεδιασμός σε αυτή τη διαδικασία? Και θέλω να μου απαντήσετε και σε ένα άλλο ερώτημα. Τελικά με τη νέα πέρα μου πάμε προς ματέωση της δομής? Για τη νέα πέρα μου δεν έχουμε ανακοινώσει κάποια αλλαγή στο δικό μας σχεδιασμό. Στόχος μας πάντως γενικά, και νομίζω αυτό είναι ένα πολύ βασικό μήνυμα, στόχος μας δεν είναι να δημιουργήσουμε πλέον πολλές νέες δομές. Θεωρούμε ότι μέσα στο 2020 ο αριθμός των δομών θα είναι λιγότερος στο τέλος του χρόνου, σημαντικά λιγότερος από αυτό που υπήρχε πριν από 1,5 χρόνο. Στόχος μας είναι η αποσυμφόρηση και των νησιών και της υπηρετικής Ελλάδος. Και γι' αυτό σας είπα πριν, φύλαξη συνόρων, ταχύτατες διαδικασίες ασύλου, απελάσεις όσων δεν δικαιούνται διεθνούς προστασίας, έξοδος από το σύστημα, όσων από εκεί και πέρα δικαιούνται και να εγκατασταθούν και να πάρουν τα εξωτικά έγγραφα.
Το γεγονός ότι ο κύριος Ερντογάν εργαλειοποιεί εδώ και πάρα πολύ καιρό και όπως λένε όλοι οι αναλυτές θα συνεχίσει να εργαλειοποιεί το θέμα του μεταναστευτικού. Σας προβληματίζει δηλαδή η πίεση η οποία θα ασκηθεί στον Εύρο και η πίεση που θα ασκηθεί και στα νησιά το επόμενο διάστημα και η προκλητικότητα της Τουρκίας σε αυτή, σε αυτή τη διαδικασία όπου να πούμε ότι και οι διάβλοι δεν είναι και ιδιαίτερος ανοιχτοί το τελευταίο διάστημα σε ό,τι αφορά το διπλωματικό επίπεδο με την Τουρκία. Σας προβληματίζει, δηλαδή θεωρείτε ότι μπορεί να βρεθούμε ξανά αντιμέτωποι με ένα αντίστοιχο επεισόδιο με αυτό που είχαμε δει το προηγούμενο διάστημα στον Εύρο? Είμαστε υποχρεωμένοι να θεωρούμε ότι θα υπάρχει διαρκή ένταση ώστε να παραμείνει υψηλή ετοιμότητα. Το θέμα δεν είναι τι θα κάνει η Τουρκία, το θέμα είναι τι θα κάνουμε εμείς. Εμείς είμαστε αποφασισμένοι, όπως το δείξαμε ότι μπορούμε να το κάνουμε το Μάρτιο, να είμαστε εκεί, παρόντες, τα χερσαία και τα θαλάσσια σύνορα και να προστατεύουμε τα εθνικά κυριαρχικά μας δικαιώματα. Όταν το μεταναστευτικό πάβει να είναι ένα ανθρώπινο ζήτημα, αλλά γίνεται ζήτημα πολιτικής, αυτό επηρεάζει και τον τρόπο με τον οποίο εμείς απαντάμε και αντιδρούμε. Ένα θέμα το οποίο φαντάζομαι ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσουν οι κλειστές δομές είναι η αλλαγή του μοντέλου που υπήρχε στις ανοιχτές δομές. Όπου εκεί βεβαίως η διακίνηση ήταν ελεύθερη, με αποτέλεσμα να βλέπουμε πολλά φαινόμενα και εγκληματικότητας, να βλέπουμε διάφορα. Πώς θα διασφαλίσετε ότι η πρόσβαση στα κλειστά κέντρα θα είναι απολύτως ασφαλής και ελεγχόμενη, κύριε Υπουργέ? Μέσα στο 2020 ξεκινάμε την εγκατάσταση συστημάτων εισόδων-εξόδων σε όλες τις υφιστάμενες δομές. Θα υπάρχει πλέον σύστημα όπως υπάρχει στα γήπεδα, ώστε για να μπεις και να βγεις πρέπει να έχεις κάρτα, μαγνητική κάρτα που ανοίγει την πόρτα και θα υπάρχει και έλεγχος στην είσοδο των δομών. Αυτοί που μπαίνουν, τι φέρουν μαζί τους? Δεν φέρουν απαγορευμένα είδη, δεν φέρουν όπλα, δεν φέρουν. Είχαμε δει και κάποιες απαράδεκτες κοινές που φέρνουν ακόμα και ζωντανά μέσα σε δομές. Αυτό γίνεται γιατί οι σημερινές δομές είναι ανοιχτές. Αυτή τη στιγμή θα υπάρχει πύλη, ελεγχόμενη πύλη και διπλή περίφραξη. Αυτό το φαινόμενο πλέον θα πάψει να υφίσταται. Ποια θα είναι η πρώτη δομή που θα ξεκινήσει σε αυτή τη διαδικασία ή θα ολοκληρωθεί στο σύνολο των δομών ταυτόχρονα? Θα ξεκινήσουμε από τρία νησιά του Αιγαίου, Σάμο, Χολέρο και στην Υπηρετική Ελλάδα από τη Μαλακάσα, που είναι μια δομή που αυτή τη στιγμή έχει 2.900 άτομα, είναι μια μεγάλη δομή. Δημιουργεί θέμα στην τοπική κοινωνία και δικαιολογημένο ο Δήμαρχος Οροπού έχει εκφράσει αντιδράσεις. Προσπαθούμε και συνεργαζόμαστε μαζί του στην επίλυση ζητημάτων που προκύπτουν. Η Μαλακάσα θα είναι η πρώτη δομή στην Υπηρετική Ελλάδα που θα εφαρμοστεί αυτό το σύστημα. Είναι κάτι που το έχουμε πει από το Μάρτιο. Ωραία. Σε ό,τι αφορά τώρα το βασικό κομμάτι, κύριε Υπουργέ, που δεν έχει να κάνει με τίποτε άλλο παρά με τις σχέσεις με την Ευρώπη, με το αν θα αναλάβει η Ευρώπη κάποιο μερίδιο και τι θα γίνει με το Δουβλίνο. Πού βρισκόμαστε εκεί? Γιατί ήταν μια συζήτηση η οποία είχε ξεκινήσει πριν από τον κορονοϊό. Έχω την αίσθηση ότι έχει ατονίσει λίγο. Πού βρισκόμαστε σε αυτό το επίπεδο? Περιμένουμε εντός Ιουνίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντός της Κροατικής Προεδρίας του Συμβουλίου να καταθέσει την πρόταση κανονισμού, η οποία στόχος των περισσότερων κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να ολοκληρωθεί η διαδικασία μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του 2020 κατά τη διάρκεια της Γερμανικής Προεδρίας. Εμείς επιδιώκουμε έναν υποχρεωτικό μηχανισμό κατανομής των βαρών, ένα σύστημα αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων όπως αυτές που βιώσαμε το Μάρτιο. Για μας πάρα πολύ σημαντικό είναι να υπάρξει ένας κοινός ευρωπαϊκός μηχανισμός επιστροφών, απελάσεων όσων βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν πλέον τελεσίδικη απόφαση απόρριψης του αιτήματος ασύλου. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι είναι πολύ πιο εύκολο για την Ευρωπαϊκή Ένωση που διατηρεί πολιτικές, οικονομικές, διπλωματικές, εμπορικές σχέσεις με όλα τα κράτη του κόσμου να επιστρέψει κάποιον σε μια μικρή χώρα της Αφρικής, να πω παραδείγματος χάρη, να μην πω όνομα, από ότι είναι για την Ελλάδα ξεχωριστά, για την Κύπρο ξεχωριστά, για τη Μάλτα ξεχωριστά. Υπάρχουν και χώρες, παραδείγματος χάρη, που εμείς δεν έχουμε πρεσβεία εκεί και ό,τι αυτοί έχουν πρεσβεία εδώ. Αντιλαμβάνεστε πόσο δύσκολο είναι τεχνικά και πολιτικά να ασκήσουμε πίεση, πόσο πιο εύκολο είναι να το κάνει αυτό συντονισμένα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα άλλο θέμα το οποίο επίσης είχε βρεθεί στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας στην προ-κορονοϊό εποχή ήταν το θέμα των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Και βεβαίως του ελέγχου και της καταγραφής των μη κυβερνητικών οργανώσεων, αλλά και βεβαίως των χρημάτων που διαχειρίζονταν. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, κύριε Υπουργέ, ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια υπάρχουν δημοσιεύματα, ακόμα και ευρωπαϊκά, τα οποία μιλούσαν πάντοτε για κατασπατάληση πόρων και ούτω καθεξής. Θέλω να μου πείτε πού βρισκόμαστε στο πρώτο κομμάτι, δηλαδή τι γίνεται με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, αν έχουν καταγραφεί και τι θα γίνει με αυτές που δεν έχουν καταγραφεί. Και το δεύτερο κομμάτι θέλω να μου πείτε για τα κονδύλια, γιατί γίνεται ένα πολύ μεγάλο σούσουρο για αυτή την ιστορία.
ανοίγετε πολύ ενδιαφέροντα και δύσκολα θέματα. Πράγματι, τα τελευταία χρόνια το 80% των χρημάτων για το μεταναστευτικό δεν τα διαχειρίστηκε η χώρα μας, παρά τα κονδύλια που ανήκαν στη χώρα μας, αλλά δόθηκαν κατευθείαν σε διεθνείς οργανισμούς και σε μη κυβερνητικές οργανώσεις. Αντιλαμβάνεστε ότι καθώς το Ελληνικό Υπουργείο Μετανάστευση και Ασύλου αρχίζει και αναλαμβάνει, παραδείγματος χάρη, τη διοίκηση των δομών της Υπηρετικής Ελλάδος, αλλά και άλλες διαδικασίες που σήμερα σε μεγάλο βαθμό γινόντουσαν από διεθνείς οργανώσεις, ότι αυτό δημιουργεί θέματα αντιδράσεις και ίσως δικαιολογεί και κάποιες εκδηλώσεις αντιδράσεων στην πολιτική μας από διαφόρους. Η ουσία είναι ότι θέλουμε να βάλουμε. Όχι, ίσως τώρα είστε λίγο επίοικοι. Εδώ μιλάμε για δισεκατομμύρια τα οποία διαχειρίστηκαν. Καλό θα ήταν για κάποια στιγμή να μάθουμε και πού πήγαν αυτά τα κονδύλια. Διότι δεν μπορεί κανείς να μου πει, για παράδειγμα. Ότι θα το συζητήσουμε το θέμα των ΜΚΟ. Θα έχουμε μια δύο-ωρη συζήτηση αύριο στη Βουλή. Με αφορμή μια επερώτηση που κατέθεσε ο κ. Βελόπουλος. Θα συζητήσουμε το θέμα των ΜΚΟ. Και νομίζω θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για να δούμε και τις τοποθετήσεις όλων των κομμάτων πάνω στο θέμα των ΜΚΟ, του ρόλου τους, της διαχείρισης κλιμάτων από αυτές, την ανάληψη του ελέγχου από το ελληνικό δημόσιο. Θα δούμε τις απόψεις των κομμάτων πάνω σε αυτό. Θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα την περιμένω με ενδιαφέρον την αυριανή συζήτηση, γιατί ξέρω ότι πάντοτε δίνετε νούμεράκια. Και επειδή δίνετε νούμεράκια, θα έχει ενδιαφέρον η αυριανή συζήτηση. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.